Καλημέρα σε όλους. Ερχόμαστε σε ένα θέμα που δεν είναι ότι δεν απασχολεί, το αντίθετο απασχολεί πάρα πολύ, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα τους σταθερούς δρόμους να το αναδείξουμε όσο πρέπει. Δηλαδή τον πολιτισμό ως συντελεστή της ανάπτυξης της χώρας και ακόμα πιο συγκεκριμένα της οικονομικής ανάπτυξης. Η κυρία Μεδόνη είναι από τους ελάχιστους πολιτικούς που έχουν πλήρη αίσθηση του χώρου που εκπροσωπούν, το χώρο του πολιτισμού, και έχει ταυτόχρονα και τη σπάνια αρετή να διαθέτει και managerial skills, έτσι ώστε να μπορεί η συζήτηση να είναι πρακτική και συγκεκριμένη. Θα κρατήσω μόνο μια αφετηρία. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1936, λίγο πριν πεθάνει, στη τελευταία του συνέντευξη, όταν το ρώτησαν τι θα ήθελε να ξανακάνει η ζωή του από την αρχή, είπε «Θα ήθελα να είμαι μόνιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού σε αυτή τη χώρα», θεωρώντας ότι αυτό είναι το κεφάλαιό μας. Κυρία Μενδώνη, πριν 2 χρόνια, αφού σημειώσατε ότι ο πολιτισμός είναι το 4ο σκέλος της ανάπτυξης, το συνδέσατε με την πιο παραδοσιακή αντίληψη του πολιτισμού, που είναι το αρχαίο κάλλος που κληρονομήσαμε και πρέπει να το διαφυλάσσουμε, και κάνατε μια τολμηρή κίνηση αλλάζοντας ένα στατικό στοιχείο που ήταν το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, όπως το λέγαμε. Προχωρήσατε σε μια νέα δομή. Θέλετε να μας μιλήσετε γιατί, πώς και τι γίνεται μετά από ίσως 2 χρόνια, έχω χάσει την αίσθηση, 1 χρόνο εφαρμογής? Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για τα καλά σας λόγια. Αν δεν τα πείστε, βέβαια τα έλεγα, κύριε Μενδώνη. Όσο σας ξέρω, νομίζω πως θα συμφωνήσω. Λοιπόν, από την αρχή, εδώ και 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, ο στόχος μας ήταν να πάμε σε ένα εξυγχρονισμό του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, διότι όπως και εσείς είπατε, ήταν μια δομή, ένας οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος είχε κάτσει τη στιγμή που διαχειρίζεται ένα τεράστιο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό ποιο είναι? Είναι οι πόροι τους οποίους μπορεί να κερδίσει η χώρα και ο πολιτισμός, και επιμένω στο δεύτερο, να κερδίσει ο πολιτισμός από τα έσοδα, τα προερχόμενα από τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, τα πολιτήρια, τα αναψυκτήριά τους, γενικά από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ψηφίστηκε ο καινούριος νόμος μετεξέλιξης του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων πριν από ένα ακριβώς χρόνο. Το ΦΕΚ του βγήκε 13 Δεκεμβρίου, είμαστε ακριβώς 1 χρόνο μετά. Έτσι, το Ταμείο αυτό μετεξελίχθηκε σε οργανισμό διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων. Νομίζω ότι και το όνομά του υποδηλώνει την πολιτική μας κατεύθυνση. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι η μετεξέλιξη αυτή συνέπεσε με την πανδημία. Επομένως, δεν έχουμε απολύτως, μάλλον δεν έχουμε καθόλου, τα πραγματικά αποτελέσματα. Εν τούτης όμως, έχουμε πολλά θετικά. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα και εσείς θα το καταλάβετε πάρα πολύ καλά. Ο μέσος όρος που αφήνει ένας επισκέπτης σε όλα τα ευρωπαϊκά μουσεία, αγοράζοντας κάποια προϊόντα για σουβενίρ, για δώρα σε φίλους του κλπ, είναι 6 με 7 ευρώ. Στη χώρα μας το 2019 ήταν 10 λεπτά. Τη στιγμή που το πολιτιστικό απόθεμα, αλλά και η σύγχρονη δημιουργία που μπορεί να συνδεθεί και να συνδυαστεί με την πολιτιστική κληρονομιά, είναι τεράστιο. Είναι από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Επομένως, αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι αναβαθμίζοντας αυτόν τον 1 χρόνο τα πολιτήρια με καινούργια προϊόντα, έχουμε βγάλει περίπου 400 κωδικούς παραπάνω από ό,τι υπήρχαν το 19 στον 1 χρόνο αυτό. Φτάσαμε, ενώ έχουμε 60% μείον επισκεψιμότητα το 21, να έχουμε 300% αύξηση στα έσοδα των πολιτηρίων. Καλά, αυτό είναι συναρπαστικό. Αυτό δείχνει και μόνο. Δηλαδή ότι μην θεωρείτε, μια δυναμική. Ότι πήγαμε πολύ μακριά. Το 0-10, δηλαδή τα 10 λεπτά, τα κάναμε 35. Αυτή είναι η διαφορά. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2025, και λέω το 2025 διότι έχουμε εντάξει όλη την αναπτυξιακή προοπτική του συγκεκριμένου οργανισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χρηματοδοτεί με 32 εκατομμύρια όλη αυτή την προσπάθεια. Μέχρι το 2025 ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, δηλαδή στα 6 με 7 ευρώ. Αυτό και μόνο δείχνει την δυναμική την οποία αποκτά ο νέος οργανισμός. Επίσης,
Διάβαζα σήμερα το πρωί, εντελώς συμπτωματικά, τη νέα τάση στον τουρισμό, που την ξέραμε, αλλά αποτυπώνεται πλέον στους ΕΤΕ την έρευνα, για την ευεξία αφενός και τη γαστρονομία αφετέρου, ότι ο γαστρονομικός τουρισμός κερδίζει συνεχώς έδαφος. Εξαιτίας της νέας δυνατότητας που δώσαμε στον οργανισμό, ήταν κάτι αδιανόητο για την παλιά λογική του ΤΑΠΑ, ήδη μπορούμε σε 20 αρχαιολογικούς χώρους να φιλοξενούμε εκδηλώσεις γαστρονομίας που συνδέονται με την πρωτογενή παραγωγή των συγκεκριμένων περιοχών που βρίσκονται οι χώροι αυτοί και με πιστοποιημένα προϊόντα. Για παράδειγμα, στη Μεσσηνία υπάρχουν χώροι, να πω το Ανδρομονάστηρο, για τους, όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα ξέρουν πολύ καλά την περιοχή. Αν αυτό ήταν στην Τοσκάνη, εδώ και πολλά χρόνια θα λειτουργούσε αντίστοιχα. Λοιπόν, κάνουμε πράγματα. Μου δίνετε την ευκαιρία, ναι, λοιπόν, να το συνδέσω με ένα δεύτερο τομέα, που είναι ακριβώς το γεγονός ότι χάρη στο Ρέτσο και στον Κικίλια έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα με τις μελέτες τους του τουρισμού μας. Λοιπόν, εμείς από το μερίδιο του πολιτιστικού τουρισμού είμαστε σε ένα εξαιρετικά χαμηλό σημείο με τα στοιχεία, στο 6,3%. Ναι. Ενώ προφανώς έχουμε τόσα στοιχεία υπεροχής. Και παρόλα αυτά υπολογίζεται ότι το 40% του τουριστικού εισοδήματος προέρχεται από τον Ακριβώς. πολιτισμό. Είπατε ήδη ένα τρόπο σύνδεσης. Κάνατε την ωραία ιστορία στην Ολυμπία. Μήπως η καμπάνια πια του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με φορείς ευαίσθητους και αποτελεσματικούς όπως είναι ο ΣΕΤΕ πρέπει να φύγει από το «Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα» και να περάσουμε σε εφαρμογές όπως κάναμε στην Ολυμπία με apps τα οποία θα οδηγούν συγκεκριμένα, δηλαδή πια μήπως αλλάζει όλο το μοντέλο μια και σε αυτή την κατεύθυνση κινείστε. Πώς το βλέπετε? Προφανώς αλλάζει το μοντέλο. Το είπατε και μόνος σας, αυτό προκύπτει από όλες τις στατιστικές ότι ο πολιτιστικός τουρισμός καλύπτει περίπου το 40% στην οικονομία του τουρισμού. Εμείς είμαστε πράγματι πίσω. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του πολιτιστικού τομέα ευρύτερα, είτε είναι η διοίκηση των οργανισμών και του ίδιου του Υπουργείου, είτε είναι τέτοιου είδους εφαρμογές όπως στην Ολυμπία, προφανώς βοηθάει πάρα πολύ. Γι' αυτό και αυτά ήδη γίνονται και είναι ενταγμένα και στα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Και στο επόμενο ΕΣΠΑ. Στο τρέχον ΕΣΠΑ επίσης γίνονται κάποια πράγματα. Και στο Ταμείο Ανάκαμψης, όλες αυτές οι εφαρμογές, η δημιουργία δηλαδή ειδικών ψηφιακών εφαρμογών για συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους ή για τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων απολύτως διαδραστικών από τα μουσεία μας, είναι ήδη σε εξέλιξη. Δεν μπορεί να γίνει πλέον διαφορετικά. Και επίσης, επειδή ακούω πολλές φορές, κυρίως από τους ανθρώπους του πολιτισμού, μα άμα κάποιος δει την έκθεση του τάδε μουσείου στο διαδίκτυο, γιατί να πάει να το δει? Πάλι θα πω ότι τα διεθνή στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τέτοιου είδους εκθέσεις στο διαδίκτυο μάλλον τραβούν τον κόσμο για να πάει να δει το ίδιο το μουσείο, να δει τα πολιτιστικά αγαθά, να τα απολαύσει, διότι έχει γίνει συνείδηση και νομίζω ότι την περίοδο της πανδημίας, κύριε Ευθυμίου, το καταλάβαμε όλοι πολύ καλά, ότι εντάξει, η τεχνολογία βοηθάει, αλλά η βιωματική επίσκεψη σε ένα μουσείο ή το να χαρεί κανείς την παράσταση σε ένα θέατρο είναι κάτι αναντικατάστατο. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι το ένα υποστηρίζει, το ψηφιακό δηλαδή, υποστηρίζει το βιωματικό και το άμεσο. Έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω. Και θέλω να περάσω σε μια τρίτη ενότητα. Ο Δημήτρης ο Δασκαλόπουλος, που είναι ένας άνθρωπος που νομίζω βοηθάει πάρα πολύ. Και πολύ καλός συνεργάτης. Ακριβώς. Έχει πει το επίμονο ότι φυσικά μας ανήκει αυτή η πολύτιμη κληρονομιά της κλασικής αρχαιότητας του Βυζαντίου, όλη αυτή η ομορφιά. Όμως ότι πρέπει να μάθουμε να αντλούμε δύναμη και από την επένδυσή μας στη σύγχρονη τέχνη, στη σύγχρονη παραγωγή, σύγχρονο πολιτισμό. Πώς το εντάσσετε εσείς αυτό στις προτεραιότητές σας? Καταρχήν, αυτό είναι στις προτεραιότητές μας και ήταν από την πρώτη στιγμή. Και γι' αυτό δώσαμε την όθηση που δώσαμε στο να δημιουργηθεί ο φορέας, ο οποίος τώρα και αυτός θα αρχίσει να έχει τα αποτελέσματά του απτά, το Ακροπόλ Ακρός, στο παλιό κτίριο του Ακροπόλ, στην Πατησίων, το οποίο έχει αποκατασταθεί πλήρως, να φιλοξενήσει όλες εκείνες τις λειτουργίες που θα υποστηρίξουν την ήδη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ πλούσια σύγχρονη δημιουργία.
Αλλά πέρα από αυτό, ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις είχα επισημάνει ότι πρέπει πλέον να μην φοβηθούμε να συνδέσουμε απολύτως την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, διότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί έμπνευση για τη σύγχρονη δημιουργία, είναι μέσα στο DNA μας. Μπορεί να ενοχλεί, αλλά έτσι είναι, να ενοχλεί να το ακούμε εννοώ, αλλά μας είναι μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Και δεν μιλώ μόνο για τα μουσεία ή τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και για τα αρχαία κείμενα, για τη γραμματεία, για την παράδοση, τη λόγια και τη βυζαντινή και τη μέχρι πρόσφατη. Και γι' αυτό κιόλας, για να ξεπεράσουμε και να δώσουμε μία διέξοδο στην πανδημία, δημιουργήσαμε το νέο θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», που τι γίνονται, σύγχρονες δημιουργίες παρουσιάζονται μέσα στο περιβάλλον των αρχαιολογικών χώρων. Και εδώ να μιλήσω και ως αρχαιολόγος. Βλέποντας μία παράσταση, μία μουσική εκδήλωση, ένα χορευτικό δρόμενο μέσα σε ένα αρχαιολογικό χώρο, μπορείς και ο επιστήμονας να δώσει διαφορετική ανάγνωση και ερμηνεία στα μνημεία. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό που είναι ένα μοναδικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας, ο συνδυασμός της σύγχρονης δημιουργίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Το ένα ενδυναμώνει το άλλο. Είναι απόλυτα σαφές και ελπίζω και φαντάζομαι να έχει αγκαλιαστεί και από τους φορείς όπως απευθύνεται. Βλέπω την αποδοχή που έχει. Mm. Βλέπω την αποδοχή. Φέτος θα μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι θα βγει τις επόμενες μέρες η προκήρυξη για το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, που θα είναι σύγχρονες δράσεις σε αρχαιολογικούς χώρους με αποκλειστική έμπνευση από τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής. Χωρίς να θέλω να σας παγιδεύσω καθόλου μα καθόλου, επειδή η διαδρομή της ζωής μου με βοήθησε να καταλάβω μια κρίσιμη διαφορά, ότι όλοι επισημαίνουμε την αξία του πολιτισμού και όταν έρθουμε στην κυβέρνηση, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει το χαμηλότερο συντελεστή χρηματοδότηση από όλα τα άλλα Υπουργεία. Δεν θέλω να σας παγιδεύσω λοιπόν σε καμιά περίπτωση, αλλά θα ήθελα να έχετε αυτά τα 2,5 τελευταία λεπτά για ένα όραμα δικό σας το πώς θα μπορούσε να εναρμονιστούν οι πολιτικές πολιτισμού συνολικά και να εναγκαλιστούν όχι μόνο από μια κυβέρνηση, να κατανοήσουμε ότι η ανάδειξη της διαχρονικής αλλά και της δυναμικής ταυτότητάς μας είναι το ρότερο πράγμα που έχουμε προσφέρουμε στην ανάπτυξη της χώρας. Πώς θα θέλετε αυτό? Κοιτάξτε, προφανώς είναι έτσι. Θα κάνω ένα σχόλιο για το θέμα του προϋπολογισμού που είπατε. Δεν πρέπει πλέον να βλέπουμε μόνο το τι προσφέρει ο τακτικός προϋπολογισμός στον πολιτισμό και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ο πολιτισμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει πάρει μια τεράστια όθηση, και όταν λέω αυτή τη στιγμή εννοώ τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των κοινοτικών προγραμμάτων. Mm-hmm. Περισσότερα από 2 δις την τελευταία 15ετία έχουν επενδυθεί, 20ετία ίσως, έχουν επενδυθεί στον πολιτισμό από κοινοτικά προγράμματα. Επίσης, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον πολιτισμό. Όχι μόνο γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού έχει περίπου 600 εκατομμύρια από την πίτα αυτή, αλλά γιατί πολλά άλλα προγράμματα έχουν σχέση με τον πολιτισμό και μπορεί να αντλήσει από εκεί πόρους. Τώρα, αυτό στο οποίο είπατε, νομίζω ότι σιγά-σιγά όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται την διαφορά μεταξύ της αγοράς, της οικονομίας του πολιτισμού, της ασημένιας οικονομίας που μπορεί να επενδύσει πάρα πολύ η Ελλάδα για να έχει από εκεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, στην οικονομία των εμπειριών και στο αγοραίο. Άλλο είναι το αγοραίο και άλλο είναι η αγορά. Πολιτισμός και αγορά και οικονομία είναι πλέον έννοιες και αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε σε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους, που είναι πια απολύτως συμβατές και για τους οικονομολόγους και τους διαχειριστές του πολιτισμού, αλλά και για τους επιστήμονες του πολιτισμού και για τους καλλιτέχνες. Άρα, ας πούμε ότι η ευχή είναι αυτά που επισημάνατε ως οι δυναμικοί συντελεστές. Ακριβώς. Να γίνει ταυτόχρονα και ένας κοινός τόπος στη διοίκηση συνολικά και ακόμα περισσότερο να εναγκαλιστεί αυτά η νέα γενιά. Ο πολιτισμός είναι μια βαθιά πολιτική έννοια. Επομένως, δεν περιμένεις πάντοτε τη συμφωνία. Θέλεις όμως μια ήπια και μια ηπιότητα και ένα ανοιχτό μυαλό και κυρίως να μπορείς να προσαρμοστείς στις εκάστοτε απαιτήσεις. Και αυτό είναι μια μορφή πολιτισμού. Και θα έλεγα ότι είναι η ουσία του πολιτισμού,
ότι ακριβώς μαθαίνεις μέσα από τις διαφωνίες να πας στη σύνθεση και στη δημιουργία. Ακριβώς. Κύριε Μεδόνη, είμαστε ακριβώς στον χρόνο και νομίζω ότι δώσατε απαντήσεις σε ζωτικά ερωτήματα αυτής της ημερίδας, που είναι πώς θα επιστρατεύσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να κάνουμε το αναπτυξιακό άλμα που χρειάζεται η χώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται ποιότητα, επένδυση στην ποιότητα και ο πολιτισμός μπορεί να εξασφαλίσει αυτή την ποιότητα. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.